Λοιπόν, Αντώνης Σταυρουλάκης, πρόεδρος Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ρεθύμνου. Λοιπόν, κύριε Σταυρουλάκη, θέλω το σχόλιο σας σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα και κυρίως τα νέα περιοριστικά μέτρα, μια νέα πραγματικότητα και για τα παιδιά σας αλλά και για εσάς τους ίδιους. Καλή χρονιά καταρχήν σε όλο τον κόσμο και με υγεία το βασικό και προσοχή μεγάλη, γιατί θέλουμε προσοχή αυτό το πράγμα. Ανοίγουν τα σχολεία στην έξαρση της πανδημίας, ιδιαίτερα με τη νέα μετάλλαξη που έχει επιβληθεί και ξεκινάνε το άνοιγμα των σχολείων με τα ίδια, το ίδιο χωρητικότητα στις τάξεις, τόσα πολλά παιδιά, η καθαριότητα παραμένει στα ίδια επίπεδα που φωνάζαμε τόσο καιρό. Θα κάνουμε επιπλέον, θα επιβαρυνθούν να κάνουν τα τεστ τα παιδιά. Εμείς σαν γονείς προβληματιζόμαστε πώς θα μπορέσουμε, ενώ κλείσαμε τα σχολεία με πολύ λιγότερα κρούσματα, ανοίξουμε τώρα τα σχολεία με 50.000 κρούσματα. Δεν είμαι ειδικός για να το πω αυτό, η Επιτροπή των Υπεργνωμόνων το αποφάσισε, αλλά προβληματιζόμαστε διότι, ναι μεν θα κάνουν self-test τα παιδιά, θα κάνουν τα rapid που προβλέπεται από την εγκύκλιο που έδωσε τις οδηγίες του Υπουργείου, αλλά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στην κοινότητα, στην σχολική κοινότητα, πώς θα μπορέσουμε να μην γίνει διασπορά του ιού αυτή την περίοδο. Το γεγονός, αν δεν κάνω λάθος, ότι κάποια τεστ τα πληρώνονται σε εσείς οι ίδιοι γονείς, αν μιλάμε για εμβολία στα παιδιά, έτσι δεν είναι, αν αυτό σας προβληματίζει επίσης. Νομίζω ότι τα τεστ είναι δωρεάν σε όλα τα παιδιά. Απλά σε περίπτωση νόσης θα πληρώνεται το rapid. Αυτό πώς το βλέπετε, Έπρεπε να είναι δωρεάν σε όλους. Έπρεπε να είναι δωρεάν σε όλους, γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα τα παιδιά, είναι μια ηλικία που δεν μπορείς να τους πεις με το ζόρι να εμβολιαστούν. Δεν είναι ενήλικες που ενήλικες αποφασίζουν και κάνουν μόνοι τους το εμβόλιο. Πολλοί γονείς δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά, γιατί είτε φοβόνται είτε προβληματίζονται με τις παρενέργειες των εμβολίων, που οι ειδικοί λένε, σωστά οι γιατροί λένε να εμβολιαστούν. Ο κόσμος όλος πρέπει να εμβολιαστεί βασικά, απλά πρέπει να δούμε και πώς θα ανταπεξέλθουμε στη νέα πραγματικότητα. Οπότε θέλουμε, αν ήταν δυνατόν, θα ζητάγαμε, να γίνει μία παράταση έστω μία εβδομάδα του σχολικού, των διακοπών και να αναπληρωθούν οι μέρες στο τέλος του σχολικού έτους. Γινόταν όπως και έγινε πέρυσι. Υπήρχε δυνατότητα αυτή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το Υπουργείο αποφάσισε μετά από την εισήγηση των ειδικών να ανοίξουν τα σχολεία με τον κίνδυνο να γίνει μεγαλύτερη διασπορά του ιού, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι ότι θα μεταφέρουν τον ιό και μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αποστάσεις δηλαδή μέσα στις αίθουσες και ο καθαρισμός των σχολείων είναι μέχρι ένα επίπεδο. Δεν θυμάμαι, είχατε εκφράσει προβληματισμούς και την προηγούμενη χρονιά. Πώς το βλέπετε? Με την καθαριότητα είχαμε θέμα, διότι οι καθαρίστρες δεν επαρκούν σε όλο το φάσμα της καθαριότητας της σχολικής μονάδας. Πηγαίνουν και αργά στο σχολείο πλέον, μετά τις 12. Οπότε φαντάζεστε σε ένα μεγάλο σχολείο, σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα που έχει 300 παιδιά, στο πρώτο διάλειμμα να μπουν 150 του λιγότερο σε μια τουαλέτα, πώς θα είναι η τουαλέτα μετά? Γι' αυτό ζητάγαμε επιπλέον καθαρίστρες για να βάλουν παραπάνω ώρες, ούτως ώστε να προλαβαίνουν κάποιες ώρες να καθαρίζουν τη σχολική μονάδα και να μην υπάρχει αυτό το. Που προβληματιζόμαστε γι' αυτό σαν γονείς, δηλαδή υπάρχει θέμα. Τώρα το άλλο ότι ανοίγουν με τα ίδια χωρητικότητα στις αίθουσες, με 25 παιδιά, 25 τμήματα, 20 παιδιά, και αν νοσήσει ένα, δύο, τρία, ποιο θα είναι το ποσοστό ότι θα κλείνει ένα τμήμα, αν θα νοσήσει εκπαιδευτικός. Είναι κάποια θέματα που πρέπει μέσα στην έξαρση της πανδημίας, καλό θα ήταν να αποφευχθεί αυτό, έστω για λίγες μέρες. Τώρα, τι να πω, είμαστε προβληματισμένοι πάρα πολύ.